έστειλε η κοινότητα αυτού του χωριού, η κοινότητα του χωριού αυτό το χαρτί, με το οποίο λέει ότι πλέον έχουν αλλάξει επάγγελμα οι κάτοικοι του χωριού από τότε που έκλεισε το ορυχείο. Έχουν γίνει, λέει, μισή αγρότη και άλλη μισή κτηνοτρόφοι. Το αποτέλεσμα είναι να εξοργιστεί ο Άκτορ και να μας διώξει από τη δουλειά. Και εμείς τώρα λέμε, ας έρθει εδώ η κοινότητα να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Εμείς αυτά εδώ πέρα που τα βλέπουμε, τι είναι, φορτηγά δεν είναι, τι είναι. Κτηνοτρόφοι είμαστε εμείς, τι είμαστε. Εδώ λέει ότι επειδή δεν θέλουμε να είμαστε παραγωγικοί στο πρωτογενή τομέα και όχι υπάλληλοι των 500 ευρώ. Ας έρθει εδώ πέρα κάποιος να μας δώσει εμάς 600, δεν λέμε όχι. Εμείς πρέπει να πάμε να πιάσουμε το φαΐ στην οικογένειά μας. Πώς θα γίνει. Δεν μπορούμε να πάμε κόντρα σε όλα. Αυτά είναι τα αιτήματά μας και περιμένουμε κάποιον υπεύθυνο εδώ πέρα να μας δώσει μια λύση. Ο Περιφερειάρχης θα είναι, ο Δήμαρχος θα είναι. Ας έρθει κάποιος να μας πει τι θα κάνουμε. Εμάς από την εταιρεία που δουλεύαμε μας διώξαμε. Το αποτέλεσμα είναι τα αυτοκίνητα όλα της Βέβης να είναι άνεργα. Και πήρε η απόφαση η εταιρεία Άκτορ και μας έδιωξε. Λέει, αφού δεν θέλετε εσείς την εταιρεία μας και πολύ λογικό, για ποιο λόγο να σας θέλω εγώ. Και εμείς βγήκαμε ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Απέναντι στους δικούς μας που πήραν αυτή την απόφαση. Το τοπικό συμβούλιο. Ας έρθει κάποιος να μας δώσει μια λύση. Χωρίς να μας ρωτήσουν, χωρίς να κάνουμε τίποτα. Αποφασίσανε, συντάξανε ένα χαρτί και ήδη δουλεύουν και μέσα στη ΔΕΗ αυτοί που το συντάξανε. Έτσι. Χωρίς να μας ρωτήσουν εμάς. Εδώ λέει, λοιπόν, τα χρήπ, όχι κάτσε πολύ, το περιβάλλον βρίσκει ισορροπία στη νέα υποβαθμισμένη δομή του με τεράστιες τρύπες. Χωρίς όμως αιωρούμενα σωματίδια σκόνης και τέφρας. Αυτοί που δουλεύουν στη ΔΕΗ δεν τα αναπνέουν αυτά. Και εδώ ο ένας που έχει υπογράψει είναι μέσα στη ΔΕΗ. Λοιπόν, τέφρας ηχητικής ρύπανσης και στερεών και υγρών αποβλήτων. Έχουμε κλονισμένη την εμπιστοσύνη μας προς την πολιτεία και στους διαχρονικούς χειρισμούς της στο θέμα της λειτουργίας των ορυχείων της Βέβης. Το αποτέλεσμα είναι η απόφαση να μην ανοίξει το ορυχείο του χωριού. Εμείς τι θα απογίνουμε. Μπορούμε όλοι να έχουμε πρόβατα σε αυτή τη ζωή. Μπορούμε όλοι να είμαστε αγρότες. Και πού θα βρούμε τόσα στρέμματα χωράφια για να γίνουμε όλοι αγρότες. Εμάς η δουλειά μας, το κύριο επάγγελμα, είναι αυτοκινητιστές. Η δουλειά μας είναι να μεταφέρουμε λιγνίτη. Αυτή τη στιγμή είμαστε κρεμασμένοι. Και περιμένουμε κάποιον υπεύθυνο εδώ να μας δώσει μια λύση. Τι θα απογίνουμε εμείς. Η εταιρεία Άκτορ μας πήρε, μας έδωσε δουλειά. Κάθε μήνα πέραμε τα λεφτά μας. Παράπονο δεν έχει κανένας μας. Τώρα είμαστε επί ξύλου κρεμάμενοι. Ας έρθει κάποιος να μας πει, να μας δώσει μια λύση στο πρόβλημά μας.